Κύριε Λιβανέ, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Αληθώς. Τι γίνεται, κύριε Λιβανέ, σας άκουγα προχτές σε ένα κανάλι, στο Κόντρα νομίζω, προσπαθούσατε να δικαιολογήσετε ότι καλώς γίνανε αυτά από τον κύριο Βρούτση με τα ΚΕΚ. Με τα μεσονύκτια αγώνα έδινα. Με τα μεσονύκτια αγώνα, όντως δυνατή αγώνα. Και βγαίνει ο Μητσοτάκης την επομένη. Όχι, ο αγώνας που έδινα εγώ είναι ο αγώνας της λογικής. Ναι. Και αισθάνομαι περήφανος που είμαι μέλος αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ναι, αλλά διότι ακριβώς αυτή σας άδειος ο Μητσοτάκης λέει την επομένη. Διότι ακριβώς αυτή τη λογική εφάρμοσε και ο Μητσοτάκης. Ναι. Εγώ αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι μέσα σε όλες τις δράσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνηση και σε επίπεδο υγειονομικό και σε επίπεδο οικονομικό, ναι, πιθανόν, αυτό ακριβώς έλεγα στην εκπομπή, ναι, και το θυμάμαι. Ναι, το ναι, θυμάμαι. Πιθανόν κάποια πράγματα να έχουν γίνει λάθος. Ναι. Η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να βοηθήσει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αναζήτησα έντονα στο συνομιλητή μου, τον κύριο Ραγκούση, και στους δημοσιογράφους να μου πούνε πού είναι το σκάνδαλο, γιατί αυτό λέγανε. Κατά τη γνώμη μου και εκεί ήταν η δική μου θέση, δεν υπήρχε κανένα οικονομικό σκάνδαλο. Προφανώς υπήρχαν και το στυλίτευσα και εγώ κάποιες αστοχίες και ατυχίες και λάθη από την πλευρά των ΚΕΚ και των προγραμμάτων και έπρεπε να αλλάξουν. Αυτό είπα και προχθές το βράδυ πριν βγει η αλλαγή του προγράμματος. Και τελικά, με την ενημέρωση που είχα και εγώ, και τελικά η απόφαση νομίζω ήταν σωστή. Η πρόθεση του Υπουργείου ήταν από την αρχή να βοηθήσει τους επιστήμονες. Προφανώς δεν ήταν ο σωστός τρόπος και αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Πρωθυπουργός έχει το θάρρος, δημιουργεί ένα καινούριο πολιτικό ήθος στην χώρα μας να σωστά και όλα τα αυτά. Πολιτικά ανακλαστικά να αλλάζει τα λάθη. Σωστά όλα αυτά. Γιατί δεν το κάνανε από την πρώτη στιγμή? Να τα δώσουν απευθείας στους επιστήμονες να τελειώνουν αυτό που τους λέγανε. Η επιστημονική φορείς, η αντιπολίτευση, γιατί δεν το έκανε? Έπρεπε να φάει όλη αυτή τη λέζα. Νομίζω, ναι. Το έχουμε ξαναδεί και στους προηγούμενους μήνες, διότι τώρα ζούμε μια κατάσταση που μας έχει συνεπάρει όλους. Προφανώς το να κυβερνάς μια χώρα δεν είναι εύκολο. Προφανώς γίνονται λάθη, υπάρχουν αστοχίες, αλλά το σημαντικό είναι ότι αν τα βάλουμε αυτά σε μια ζυγαριά, είναι πολύ μικρότερο το βάρος των λαθών από το βάρος των ορθών επιλογών. Και κυρίως, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το καινοτομικό στην όλη ιστορία, το να διορθώνεις τα λάθη σου και να παίρνεις επάνω σου το κόστος, τη λέζα που μόλις είπατε, είναι πολύ σημαντικό, δημοκρατικό και ανοίγει μια καινούργια... Μα σε αυτό θα συμφωνήσουμε το ότι διόρθωσε αυτό το πράγμα το οποίο... Όχι, και συμφωνούμε και στο ότι αυτό, το βάρος αυτού του λάθους είναι πολύ μικρότερο από το θετικό βάρος των σωστών επιλογών. Η αντιπολίτευση και η Μίζωνα και η Ελλάσσονα πιέζουν για απαραίτηση του κυρίου Βρούτση. Εντάξει τώρα. Αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού. Η αντιπολίτευση κάνει, εγώ θέλω να σταθώ και στην καλή πλευρά της αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Προσπάθησαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Έκαναν μια οικονομική πρόταση, μπορεί να είναι διαφορετική από την πρόταση της κυβέρνησης με τη δική τους λογική, και νομίζω ότι έτσι και μες στη Βουλή και έξω από τη Βουλή βοηθάνε το δημόσιο διάλογο και πολλές φορές προτείνουν και σωστά πράγματα τα οποία τα ακούει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα τώρα εδώ αναγκάζεται να κάνει έτσι αντιπολίτευση για να υπάρξει και ζητάει την παραίτηση. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγώ ούτε θέλω ούτε μπορώ να το σχολιάσω. Είναι θέμα του Πρωθυπουργού, δεν είναι δικό σας. Καλά, προφανώς, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα, γιατί ο κύριος Βρούτσης πιθανόν να έκανε λάθος αυτό, έχει κάνει όμως και πολλά άλλα τα οποία είναι σωστά. Εντάξει, και η αντιπολίτευση αυτός είναι ο ρόλος να... Έχεις άλλη ερώτηση για τα ΚΕΚ, κύριε Φελέκη? Δεν έχει άλλη ερώτηση. Είπα για τον κύριο Λοιπόν, κύριε Λιβανέ, η κυβέρνηση κατά γενική ομολογία και σύμφωνα με την αποδοχή που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις τα πήγε καλά ως τώρα στο θέμα της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης από τον κορονοϊό. Τόσο καλά που και η επιβράβευση έρχεται από το εξωτερικό, από διαφορετικές χώρες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού που δεν έχουν ιδιοτελείς λόγους. Η προοπτική όμως και το συνολικά το παιχνίδι το πολιτικό θα παιχτεί στην οικονομία. Εκεί πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Και ειδικά σήμερα, Μπάμπη, που έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής. Ναι, προφανώς τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Ακούσαμε τις προβλέψεις του κύριου Στουρνάρα, ο οποίος είναι αρκετά αισιόδοξος, μακάρι να έχει δίκιο.
Η ουσία είναι ότι εμείς έχουμε μία, ένα ο κύριος Κουρνάρας λέει για 4% ύφεση για τους μακάρι να είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε ένα, όχι τώρα, είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο που εδραζόταν στον δανεισμό και στην κατανάλωση. Η γνώμη μου είναι ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία με την αξιοπιστία που έχει χτίσει η Ελλάδα στο πρόσωπο της σημερινής κυβέρνησης στο εξωτερικό, αλλά και με την εμπεδομένη εμπιστοσύνη που έχει δημιουργηθεί για τους θεσμούς, το κράτος και την ίδια την κυβέρνηση. Ναι. Χάσαμε, έπεσε η γραμμή. Έχουμε. Μας ακούτε, κύριε Λιβανέ, καλή σας. Ναι, μας ακούτε. Εγώ σας ακούω μια χαρά τώρα. Ναι. Α, ωραία, εντάξει, λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν ότι το μεγάλο στίχημα για την κυβέρνηση είναι τι θα γίνει με την οικονομία. Ναι. Και σας είπα και. Ναι, ότι υπήρξαν κάποιες αισιόδοξες, λέτε, προβλέψεις από τον κύριο Στουρνάρα, το διοικητή της Τράπεζης Ελλάδος. Ωραία, σημασία έχει όμως. Το πρόβλημα και το παγκόσμιο και το ελληνικό είναι πολύ μεγάλο. Θεωρώ ότι τώρα είναι η ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε αυτό το κεφάλαιο αξιοπιστίας που έχει χτίσει η Ελλάδα, η κυβέρνηση, η πολιτεία στο εξωτερικό, αλλά και την βάση εμπιστοσύνης που έχει χτιστεί στο εσωτερικό προς τους θεσμούς και προς την πολιτεία και προς την πρωθυπουργό αυτών που σήμερα έχουμε, και να συναφθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο με τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στη βάση της αλλαγής του παραγωγικού μας μοντέλου. Εγώ όταν ακούω συμβόλαια φοβάμαι, κύριε Λιβανέ. Εκλογές. Όχι για εκλογές, φοβάμαι. Ξέρετε ότι συνήθως είναι αυτό το συμβόλαιο τεροβαρές σε βάρος των πολιτών. Μα ακριβώς αυτό λέω, ότι αντιληφθήκαμε το λάθος το οποίο έχει γίνει, γιατί ζούσαμε με ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο τι έκανε, δανειζόταν και καταναλώναμε, χωρίς να παράγουμε. Άρα πρέπει πρώτον να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που δίνει η νέα εποχή. Είδαμε πώς το καταφέραμε με την επανάσταση που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό δημόσιο με την ψηφιοποίησή του και πώς δουλεύει γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε και να επενδύσουμε σε αυτό το χώρο, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο με κίνητρα και φορολογικά και επενδυτικά στη χώρα μας, για να αντλήσουμε εκεί που έχουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, στους μηχανικούς, στους ηλεκτρολόγους, στη νέα τεχνολογία, επενδυτές. Άρα, ψηφιακή χώρα. Να πάρουμε το παράδειγμα των Εστονίας, της Λετωνίας, όπου ο πρώην πρόεδρος είναι και σύμβουλος αυτή τη στιγμή της ελληνικής κυβέρνησης. Δεύτερον, να ξανακοιτάξουμε παραδοσιακές βιοτεχνίες και βιομηχανίες της χώρας μας, όπως παραδείγματος χάρη η κλωστοϊφαντουργία, όπου εμείς εκεί έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το κόστος της ενέργειας. Άρα να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε την ενέργεια και να παράγουμε πολύ καλής ποιότητας βαμβάκι, το στέλνουμε, ξέρω εγώ, στην Τουρκία ή σε άλλες χώρες, και αυτό έρχεται εδώ μεταποιημένο. Πρέπει να ξαναδούμε λοιπόν και κάποιες παραδοσιακές βιομηχανίες της χώρας μας. Δεύτερο αυτό. Τρίτον, θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ στο κομμάτι της παιδείας, ούτως ώστε να αποκτήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, και να μετατρέψουμε αυτή τη στιγμή τη χώρα που ήταν ένας παράδεισος προσέλκυσης τουριστών, και αυτό μας έφτασε να είναι ο τουρισμός το 25% του ΑΕΠ μας, σε έναν παράδεισο προσέλκυσης επενδυτών. Όλα αυτά θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα όμως, ενώ το πρόβλημα είναι άμεσο, είναι τους επόμενους μήνες, μέσα στη χρονιά που διατρέχουμε. Το να κάνεις την κρίση ευκαιρία, για μένα είναι το σημαντικότερο. Άρα θα πρέπει να έχουμε το μεσομακροπρόθεσμο πλάνο, που εγώ το βλέπω ως ένα κοινωνικό συμβόλαιο δημιουργίας νέου πλούτου και διάχυσής του σε όλη την κοινωνία. Είναι σημαντικό, αλλά η ελληνική κοινωνία προέρχεται από ένα μνημόνιο βαρύ, δεκαετές. Σήμερα νομίζω έχουμε και την επέτειο των γενεθλίων του. Και σου λέει πάλι θα ξαναμπούμε σε μία στενοπό για να δούμε αν θα αποδώσουν τα μέτρα τα οποία προτείνετε. Δηλαδή φοβάμαι. Παρεμπιπτόντως νομίζω ότι δεν έχει πια του Γιώργου Παπανδρέου σήμερα. Ναι, ακριβώς. Να του πούμε χρόνια πολλά. Υπομονή. Δεν έχει πια ο κόσμος υπομονή να αντέξει άλλη μια τέτοια στενοπό, για να χρησιμοποιήσω μια φράση από το παρελθόν. Ναι, η χώρα μας βγαίνει αυτή τη στιγμή σε αυτή την κρίση με το πλεονέκτημα της κεκτημένης εμπειρίας της προηγούμενης, κουρασμένη μεν πλην όμως με μια εθνική αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, σε ένα περιβάλλον που σήμερα πια δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα είναι όλοι μέσα σε αυτή το καζάνι που θα βράζει της αύξησης του δημόσιου χρέους. Και γι' αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το τι θα αποφασιστεί στα ευρωπαϊκά φόρα. Νομίζω ότι σήμερα θα γίνει μια πρώτη συζήτηση, δεν είμαι βέβαιος ότι θα πάρθουν αποφάσεις. Αλλά θεωρώ ότι όλες οι πληροφορίες που έχουμε κατατείνουν στο ότι θα υπάρξει
μια κοινή συνισταμένη, δημιουργία ενός ταμείου το οποίο ακούγεται ότι θα είναι από 1,5 έως 2-3. Υπάρχουν οι προτάσεις από την Φόντερ Λάιν, οι προτάσεις από την Ισπανία, οι προτάσεις από την Ιταλία, οι οποίες πάνω κάτω όλες καταλήγουν στην ίδια λογική. Πάμε όμως για τον Ιούνιο, για τον νέο αυξημένο προϋπολογισμό. Λυπάμαι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και να βάλετε, να ολοκληρώσουμε αυτό. Ναι. Σας παρακαλώ, κύριε Λιβανέ, τον προβληματισμό σας, εκτός από τα 4 αυτά πεδία στα οποία μπορεί να αναπτυχθεί η χώρα. Ξεχάσατε τον πορτογενή, τον είπε. Αγροκτηνοτροφικό. Τον είπε. Εγώ επιμένω σε αυτό. Αναφέρθηκε στο βαμβάκι. Όχι, λέει στη μεταποίηση. Έχω γράψει ένα άρθρο, θα το στείλω. Εγώ έχω 8 άξονες. Ναι. Γιατί είναι και η αμυντική μας βιομηχανία. Ναι. Είναι η περιφερειακή ανάπτυξη, γιατί το μοντέλο. Καλά, αυτό είναι γενικά όμως. Πρέπει να βρούμε εχμές. Τώρα θα μείνουν 300.000 άνεργοι μπορεί. Αυτοί λοιπόν να ξαναγυρίσουν στα χωριά. Να γυρίσουν στη γη. Ναι, να αρχίσουν να παράγουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Χαίρομαι που έχουμε ταύτιση απόψεων. Ναι. Και νομίζω ότι τώρα είναι η σωστή ευκαιρία. Αυτή η κυβέρνηση με το κεφάλαιο αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που έχει χτίσει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας στην κατεύθυνση που λέτε. Παράλληλα, τα μέτρα τα άμεσα θα παρθούν, όπως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται από την πλευρά του κ. Σταϊκούρα, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε δυνατόν. Για να στηρίξουμε την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Για τη συνομιλία. Να είστε καλά.